Άγιος αγάπησε περισσότερο από την πατρίδα του, την ουράνια πατρίδα, και αγάπησε το Άγιον Όρος. Το περιβόλι της Παναγίας που με τόσο ωραίο τρόπο και εύστοχο μας μίλησε το πρωί στην Λειτουργία ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Μελίτων. Αγάπησε το Άγιον Όρος και όταν διαβάσουμε το βίο του, τη βιογραφία του, βλέπουμε ότι ο πατήρ Θεόκλητος επήγε στο Άγιον Όρος για να πεθάνει κατά κόσμο. Και είναι εκείνος ο οποίος πράγματι ήταν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα και για δύσκολα χρόνια ο εκφραστής του Αγίου Όρους και συνετέλεσε στην επάντρωση του Αγίου Όρους και των Ιερών Μονών, δηλαδή από νέους μοναχούς. Τον πατέρα Θεόκλητο τον γνώριζα πολύ καλά και είχα μια διαρκή επικοινωνία μαζί του. Μάλιστα, μια φορά που τον επισκέφτηκα μετά την έκδοση μερικών βιβλίων, τα οποία τον ενθουσίασαν, μου είπε ότι έχει τη σκανδαλώδη εύνοια του Θεού. Και δεν το έλεγε μόνο σε μένα, το έλεγε σε πολλούς, γιατί τότε είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, τότε έχουμε τη δυνατότητα να κοινωνούμε τον αρχάτο μυστηρίων και να επικοινωνούμε και να διαβάσουμε τους Άγιους Πατέρες, είναι πράγματι σκανδαλώδη εύνοια του Θεού. 10 χρόνια από τότε που κοιμήθηκε ο πατήρ Θεόκλητος και μας λείπει. Μας λείπει πολύ ο αγιοπνευματικός του λόγος, τον οποίο τον εξέφραζε και γραπτός και προφορικός. Μας λείπει ο λόγος και τα επιχείρηματά του, γιατί ήταν ένας πραγματικά υψίστου βαθμού διαλεκτικός θεολόγος, με την έννοια διαλεγόταν με ένα απίστευτο τρόπο και βεβαίως είχε ένα χυμαρόδι λόγο. Δεν μπορούσες εύκολα στον πατέρα Θεόκλητο να ομιλήσεις και να την παρατεθείς. Το πρώτο στοιχείο το οποίο με προκαλεί συγκίνηση αλλά και θαυμασμό είναι η περίοδος την οποία επέλεξε για να καταβιώσει στο Άγιο Όρος αμέσως μετά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, κατά τη θλιβερά περίοδο της γερμανικής κατοχής, τον Ιούνιο του έτους 1941. Η περίοδος αυτή ασφαλώς δεν υπνώει την ανάπτυξη του μοναχισμού, καθώς η Εκκλησία μας, όπως φυσικός και η λοιποί κοινωνικοί χωρίς, δυσκολούνται με την αντιμετώπιση των επιγόντων κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών του λαού μας, την διατροφή και αίτηση των πενήτων, την περίθαλψη των ορφανών και των τραυματιών του πολέμου και τόσας άλλας ανάγκας, τας οποίας μερικοί από εσάς ίσως έχετε ζήσει. Στο Άγιο Όρος είχε αρχίσει μια κατάσταση παρακμής μέσα εισαγωγικά, η οποία οδηγήθησε τον χρόνο, ιδίως μετά το 1974, εις ακμή ούτην τυχούσαν και εις τόπον αναπαύσεως και καταπαύσεως πιστών, γεγονός το οποίο αποδεικνύει η πλημμύρα των προσκυνητών σήμερα. Ο ίδιος ο πατήρ Θεόκλητος περιγράφει γλαφυρός την απόφασή του να μονάσει στο Όρος. Εκείνο που φυσικά επέδρασε στην αναχώρησή μου από τον κόσμο ήταν μια υπόσχεση, ένα τάμα, μια δέσμευση που ανέλαβε απέναντι στην Παναγία Μαρία. Αντί για τα αλβανικά βουνά, με τοποθέτησε ο στρατός στα βουλγαρικά σύνορα. Με την επίθεση των Γερμανών την 6η Απριλίου του 1941 φεύγαμε και τα μετώπιστε. Κοντά σε μια ξύλινη γέφυρα καθίσαμε και να ξεκουραστούμε. Δεν προφτάσαμε να πάρουμε ανάσα και ακούστηκε συρριγμός οβίδων. Φωνάζουν, πέστε γρήγορα κάτω. Αλλεπάλληλες εκρήξεις οβίδων γύρω μου σκόρπισαν τον θάνατο και μόνο τον θάνατο. Εγώ μόνο επέζησα με ένα ελάχιστο τραύμα στο Ιραλαγόνιο από θράσμα 2-3 χιλιοστών που έγινε αιτία να με αποστείλουν στην Εντυψό. Τα μέτωπα υποχωρούσαν. Επειδή είναι βομβαρδίσει η Εντυψός, μας διέταξε να φύγουμε στην Αθήνα. Έξω από τη Μαλακάσα, όταν το τρένο ήταν σταματημένο στον εκεί σταθμό, ένα αεροπλάνο με σβησμένη μηχανή έριξε επάνω στο σειρμό γεμάτο με στρατιώτες 3-4 βόμβες, ενώ δεν είχα ακόμη επιβαστεί.
βλέποντας να πέφτουν κατευθείαν επάνω μας οι βόμβες. Φοβισμένος, και ενώ έπεφτα κάτω να φυλάξω το κεφάλι μου, σε μια εξέχουσα πέτρα αφήνω μια φωνή προς τον εαυτό μου. Παναγία μου, θα γίνω μοναχός. Το δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο, το οποίο τη χάνει άξον θαυμασμού για την ελαχιστότητά μου τουλάχιστον, είναι η μεγάλη αγάπη του Πατρός Θεοποιήτου προς την Θεομήτωρα, την Παναγία μας. Ο ίδιος ο Πατυρθεόφυτος συνήθιζε να λέγει με τα δακρύων ότι στο περιβόλι της Παναγίας ήρθε με τη βοήθεια εκείνης, η οποία τον εθεράπευσε και τον έσωσε. Έτρεφε δε ιδιαίτερα ευλάβεια στην Παναγία του Ακαθίστου της Μονής Διονυσίου, την υπέρμαχο στρατηγό του γένους μας, εκείνη που αυτοκάτω ο Ηράκλειος και ο Πατριάρχης περιέδευλαν στα τείχη της Βασιλίδος για να τη σώσουν από τους αβάρους. Και ο Πατήρ Θεόφυτος γράφει ότι τον επερίμενε στην Ιερά Μονή της. Μόλις έφτασε εκεί, το εχάρισε ένα αποκαλυπτικό και αποφασιστικό για τη μετέπειτα μοναχική του πορεία όραμα. Τη νύχτα, γράφει, σε ένα ζωντανό όνειρο, βλέπω ότι βρέθηκα έξω από το παρακλήσιο της Παναγίας του Ακαθίστου και παρατηρούσα το εσωτερικό του Ναΐσχου πίσω από ένα διαχώρισμα ή αλόφρακτο, ενώ στην πραγματικότητα ήταν τείχος, είναι τείχος. Στη θέση της θαυματουργού εικόνος καθόταν μια νέα σεμνή μοναχή. Το βλέμμα της ήταν στηριγμένο στο έδαφος. Όπως έβλεπε με απορία τη μοναχή, εστράφηκε και μου λέγει, «Παιδί μου, βλέπεις, έτσι θα γίνεις», δείχνοντάς μου με το χέρι της το έδαφος, που ήταν όλο καλυμμένο με φέρετρα και στα οποία ήσαν νεκροί, που μια ελαφρά και ανεπαίσθητη κίνησή τους έδινε μια υποψία ζωής, ότι δεν ήσαν εντελώς νεκροί. Ότι οι νεκροί δεν πεθαίνουν. Ξύπνησα, λέγει, συνεχίζει, απορώντας για το περίεργο όνειρο. Όταν όμως το πρωί βρέθηκα στη Θεία Λειτουργία του Παρεκκλησίου, βλέποντας τις αναλογίες που είδα στο όνειρο, τότε κατάλαβα ότι πρόκειτο για αληθινή αποκάλυψη, ότι η μοναχή ήταν η ίδια η Παναγία και μου δίδαξε τη ζωοποιώ νέκρωση. Ο πατήρ Θεόφυτος ζούσε με το όνομα της Θεοτόκου στα χείλη του ως άλλη νοερά προσευχή, την πρεσβεία της οποίας συνεχώς επεκαλεί του. Δεν είναι όμως δυνατόν ο ευλαβός ενώπιον σας συστάμενος, προερχόμενος εκ φαναρίου, εκ των αυλών της Μητρός Εκκλησίας, να μην ομιλήσει περί του Πατρός Θεοκλήτου, παρά λοιπόν αναφερθεί στην αγάπη του, τον αληθή έρωτά του θα έλεγα, τον οποίο έτρεφε για το Βυζάντιο και τη μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Αυτή η αγάπη ήταν καινοτική, η οποία χαρακτήριζε κατά ένα εκπληκτικό σώμιο τρόπο και το πνευματικό του πατέρα Γαβριήλ. Να είναι άραγε και τούτο κληρονομία του γέροντός του ή ο Θεός οδηγήσει τα βήματα του πλησίον ομόφρονος πνευματικού πατρός. Η προσφορά αυτή του εξαιρέτου τούτου τέχνου της ναυπακτίας είναι ασφαλώς το πολύπτικο συγγραφικό, θεολογικό και λοιπό έργο του. Σε μια εποχή κατά την οποία το Άγιο Όρος βρίσκεται εις δυσχερή κατάσταση, με αρκετά συνδιαλύτους μονάς και πολλά προβλήματα, με κατέχοντας εμπειρία πνευματική, απλοϊκή και όχι θεολογικώς τεκμηριωμένη κατά τον καθηγητή Γεώργιο Μαντζαρίδη, με πολλά όχι έφημα να διαχειριζόνται εσκεμμένος και ανοήτως, ο πατήρ Θεόφυτος, μαζί με τους άλλους εμπειρούς πνευματικούς, τους απλοϊκούς, τους πιστούς, και γνώρισε εγώ τον γέροντα Κλεόνικο της Μονής Υπήρων, τον αυστηρό, αλλά συγχρόνως ταπεινό και καθοδηγητή πνευματικό. Μαζί λοιπόν με τους άλλους εμπειρούς πνευματικούς πατέρας,
όχι απλώς ανέσυρε το Άγιο Όρος από την αφάνεια, αλλά και ανέδειξε την αληθή διάστασή του, η οποία τοποθετεί το περιβόλι της Παναγίας μεταξύ ουρανού και γης, με θόριον κόσμου και των υπερκοσμίων, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Με παρότριση του σοφού γέροντος του Γαβρίλη, ο πατήρ Θεόκριτος προβαίνει στη συγγραφή και έκδοση το έτος 1956 του αξιολόγου και μοναδικού έργου του, του γλαφυρού και λογοτεχνικού και αληθινού, μεταξύ ουρανού και γης, σταθμού στην σύγχρονα γεωργική ιστορία και περιγράφοντος το Άγιον Όρος ως μετέχμιο μεταξύ ουρανού και γης. Το έργο αυτό κομίζουν στους ανθρώπους μήνυμα της Αγίας Ερήμου, το μήνυμα του Θείου Έρωτος, το μήνυμα της ασυγήτου λατρείας του Εντριάδη Θεού αναγνώσκεται μέχρι σήμερα ευρύτατα και βρίσκει μεγάλη επίχυση πανταχού της οικουμένης. Έτσι, το άσημο τότε Άγιο Όρος καταξιούνται εις το πνευματικό κόσμο της χώρας και εις το έργο αυτό απονέμεται δικαίως ο έπαινος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο φλογερός πόθος του συγγραφέως, όπως αναδυθεί εν δόξως των τόσων ανθρώπινων και τόσων θείων μοναστικών ιδεώδες, αλλά και το ειλικρινές ενδιαφέρον του για την Εκκλησία και την πνευματική πρόοδο του ευσεβούς Ορθοδόξου γένους μας, προκαλούν έκτοτε τη συγγραφή και δημοσίευση δεκάδων αξιολόγων έργων και άρθρων, ώστε όταν το 1963 εορτάσει πανηγυρικός χιλιετής του Αγιώρους, ο πατήρ Θεόκριτος προσκαλείται επισήμως υπό του Παλατίου και υπό του Πανεπιστημίου Αθηνών και δίδει σειρά διαλέξεων στην Ακαδημία Αθηνών, εις το Εθνικό Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο, εις την Αποστολική Διακονία και Λαχού, τας οποίες παρακολουθούν πλήθη λαού, μεταξύ των οποίων σύνολος ο τότε πνευματικός και ακαδημαϊκός κόσμος της χώρας, ακροάται ενός ταπεινού Αγίου Ρητού Μοναχού. Σημειούται ότι ο πατήρ Θεόκριτος είχε αντιληφθεί τη σημασία την οποία είχε δια το μέλλον του αθωνικού μοναχισμού η κοινοποιοποίηση των ιδιορίθμων μονών. Όταν ιδιορίστηκε αντιπρόσωπος της μονής του, 9 εκ των 20 μονών είχαν περιπέσει σε ιδιορυθμία. Ο κέρον Θεόκριτος, διατελέσας πολλάκης και πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους, έθεσε τα θεμέλια για τη σταδιακή μετατροπή απασών των αγιορετικών μονών εις κοινοβιακάς με τη στενή συνεργασία και επιστασία της Μητρός Εκκλησίας και μάλιστα του αιμνίστου σκολάρχου μας στην καταχάλκη Ιερά Θεολογική Σχολή Μητροπολίτου Σταυροπόλεως κ. Μαξίμου. Ο γέρον Θεόκριτος τέλος έδωκε την μάχη του για την εκπλήρωση της πνευματικής και προσευχητικής αποστολής του Αγίου Όρους, λέγοντα νωτέρω ταπεινός ομιλών αδελφοί, ουδαμός επιθυμεί να δώσει μια ωραιοποιημένη εικόνα ενός αλανθάς του Κρητού. Θα ειδικεί το άλλωστε και ο ίδιος ο πατήρ Θεόκριτος, αφού δεν εδίσταζε να ομολογεί ταπεινός τα σφάλματά του. Πριν όμως τα τυχόν λάθη και μειονεκτήματα δεν μειώνουν τη μεγάλη προσφορά του στην Εκκλησία, το Άγιο Όρος και το Γένος, η οποία προσφορά τον εμβάζει η σημαντική πνευματική προσωπικότητα του Άγου και αποδεικνύει ότι εις περιόδου δυσχυμένους και πνευματικής ξηρασίας ο Θεός αναδεικνύει αξίους εργάτες των αμπελώνους του για να διατηρούν την παράδοση, να μην αφήνουν να σβήσει ο λίχνος αυτής, αλλά να τοποθετείται επί των πόδιων για να φέγγει πάση της ενδιοικία και να ζυμώνει ως ιερά ζύμη του Ευαγγελίου ολόκληρον το φύραμα και να ανοίγει οδούς και διεξόδους εις ημάς τους επιγενωμένους.